εκεί, καλά είναι, καλά είναι. Λοιπόν, ο Κένταυρος ξανά πρωταθλητής. Πρωταθλητής το 2016, πρωταθλητής και σήμερα ξανά στην πρώτη κατηγορία. Παιδιά για πάντα πρωταθλητές. Ο Κένταυρος ένα σύλλογος πρότυπο, ένα πραγματικά πρότυπο σχολείο ποδοσφαίρου, ο οποίος ξεκίνησε το 2003-2004 φτιάχνοντας πρώτα τις υποδομές του, φτιάχνοντας την υποδομή του με λίγα λόγια, και δημιούργησε την αντρική του ομάδα το 2008-2009 σαν με εξέλιξη της ακαδημίας του, όταν τα πρώτα του παιδιά μεγάλωσαν και έφτασαν στην ηλικία των εφήβων και των ανδρών. Δηλαδή η αντρική μας ομάδα είναι συνέχεια της ακαδημίας μας, που είναι ο βασικός μας στόχος, που είναι το βασικό μας κίνητρο, το να φέρουμε περισσότερα παιδιά στον αθλητισμό μέσω του ποδοσφαίρου, μέσω του ελκυστικού για αυτά ποδοσφαίρου, και να τα βγάλουμε από τα κλειστά διαμερίσματα, από τις φωτεινές οθόνες, στον ανοιχτό χώρο, στο πράσινο, να υδρώσει το κορμί τους, να καθαρίσει το μυαλό τους. Το 2008-2009, όπως σας είπαμε, δημιουργήθηκε η αντρική ομάδα. Το 2012, βλέπω και κάτι παλιούς εδώ, το Μάριο, το 2012 ανέβηκε από τη γάμα κατηγορία που ξεκίνησε στη βήτα κατηγορία. Το 2015-16 ανεβήκαμε στην αλφα κατηγορία, όπου και μείναμε μέχρι το 2018. Το 2018 κάναμε μια μικρή ανασύνταξη, ένα μικρό βήμα πίσω για να ανασυνταχτούμε. Όπως λέει και ο ποιητής, μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Έτσι σήμερα λοιπόν ένα χρόνος ήταν αρκετός για να ανασυνταχτούμε και να ανεβούμε στη μεγάλη κατηγορία. Τα παιδιά μας κατάφεραν να κάνουν εντυπωσιακή πορεία, ένα εντυπωσιακό πρωτάθλημα παίζοντας καταπληκτικό ποδόσφαιρο, φτάνοντας στους 73 βαθμούς, επιτυγχάνοντας 60 γκολ με πολύ μικρό παθητικό, και να είναι μια ομάδα πρότυπο και κίνητρο για τους μικρότερους της Ακαδημίας. Το 2019 για μας είναι σημαντική χρονιά για το σύλλογό μας. Η K12, τα τζινιωράκια μας πρωταθλητές στο πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ.
Η ΚΑΠΑ 14 προχθές νικότητα στο τελευταίο αγώνα 0-3 στο Γαλάτσι, πρωταθλητές. Η ΚΑΠΑ 14 στην Έψα. Η ΚΑΠΑ 16 πρωταθλητές στον όμιλό τους και στα play-off εχθές προκρίθηκαν στους 4 καλύτερους της Αθήνας. Είναι μια σημαντική χρονιά καθότι όλα μας τα τμήματα στην κυριολεξία πρωταγωνιστούν. Στην κυριολεξία είναι από τους καλύτερους αν όχι πρώτοι στην Αθήνα. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια έχουν βοηθήσει πάρα πολλοί άνθρωποι. Το μεράκι, το πάθος των διοικούντων ή των ανθρώπων που είναι στο κένταυρο δεν έφτανε από μόνο του. Είχαμε πολλούς καλούς ανθρώπους, πολλούς έμπειρους και ειδήμονες δίπλα μας. Καταρχήν, θυμάμαι τα πρώτα χρόνια που ξεκινήσαμε, ήταν δίπλα μας οι παλέμαχοι ο Νίκος ο Τσιαντάκης και ο Σπύρος ο Μαραγκός, που με την καλή τη συμβουλή μας βοήθησαν σε ένα καλό, μα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα τα πρώτα χρόνια. Αργότερα συνεργάστηκε μαζί μας από το 2006-2007 ο Μιχάλης ο Μητροτάσος, που είναι και εδώ, θα περάσει να μας πει ένα, να μας δώσει ένα χαιρετισμό. Μαζί με τον Μιχάλη, τον καθηγητή ποδοσφαίρου, τον επωνομαζόμενο δάσκαλο, φτιάξαμε τη φιλοσοφία, τη στρατηγική, τις αξίες, τους στόχους του κεντάβρου, την οργάνωση, ώστε να φτάσουμε σήμερα σε ένα πραγματικά εκπληκτικό αποτέλεσμα, μια καθετοποιημένη ποδοσφαιρική μονάδα που ξεκινάει από παιδάκια 5-6 χρονών και φτάνει στην αντρική ομάδα. Είχαμε την τύχη, εκτός από την καλή μας φροντίδα, το καλό μας σέρβις, να ήμασταν τυχεροί να βγάλουμε και καλούς παίκτες. Ο Κώστας ο Γαλανόπουλος χθες έπαιζε στο τελικό, όλοι γνωρίζετε, είναι παιδί του κεντάβρου. Σήμερα είναι μαζί μας και οι γονείς του, όπως πάντα, ο Άρης και η Κυριακή. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Είναι ένα από τα παιδιά δικά μας που κατάφεραν να πάνε ψηλά, να είναι στη Super League και να είναι σήμερα στην ΑΕΚ. Ο Αλέξανδρος ο Νικολιάς είναι στο Μπας Γιάννενα, ο Αμίρης ο Κούρτης παλιότερα στο Πανιούνιο. Εκτός λοιπόν ότι προσπαθούμε να φέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, να κάνουμε κατά κάποιο τρόπο μαζικό αθλητισμό, ποδόσφαιρο για όλους ή τουλάχιστον για τους περισσότερους, θέλουμε να δώσουμε και ποιότητα. Θέλουμε στα παιδιά που αξίζουν, που έχουν τη δυνατότητα, να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω, να πάνε κάπου παραπάνω. Και πιστεύω ότι μέχρι στιγμής καλά τα καταφέρνουμε. Καθίστε, γιατί επειδή λέω πολλά, μου τα γράψαν σήμερα. Μιχάλη, θα μας πεις ένα χαιρετισμό. Ο κύριος Μητροτάσος. Ο Μιχάλης έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο όλο το σχεδιασμό της οργάνωσης και της εξέλιξης του συλλόγου. Ευχαριστώ και εγώ. Συγχαρητήρια στους παίκτες, στους προπονητές και προπαντός στη διοίκηση και βέβαια στο Μανώλη, που εδώ και τόσα χρόνια έλεγε ότι εγώ θα ανεβάσω την ομάδα στην Α κατηγορία και το έλεγε ότι θα το κάνει αυτό μέσα από τη διαδικασία της Ακαδημίας, γιατί πραγματικά ο πρόεδρος εδώ είχε ένα όραμα, το πέτυχε. Όντως η ομάδα μέσα από τα παιδιά της Ακαδημίας όντως σιγά σιγά ενίσχυσαν την ομάδα, την πρώτη ομάδα τέλος πάντων, και τελικά μετά, όπως είπε, για την ανασύνταξη. Από την ώρα που η ομάδα έχει μείνει για 2 χρόνια στην πρώτη κατηγορία, ξαναέπεσε και βέβαια αυτό είναι δύσκολο και πραγματικά φέτος, όντως, για ένα χρόνο, για ένα χρόνο. Αλλά όμως πραγματικά, παρόλο τη δυσκολία, όντως η ομάδα ανασυντάχθηκε, κύριε Πρόεδρε, τα παιδιά είναι όλα παιδιά του σχολείου, φοιτητές, και αυτό το συγχαρητήρια σε εσάς. Και πραγματικά η ομάδα αυτή είναι πρότυπο για όλη την Ελλάδα, όχι μόνο για τα Πλησία, γιατί πραγματικά ακούγεται πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και στον κόσμο που πραγματικά έρχεται από κοντά και εύχομαι τα καλύτερα. Και πάντα η ομάδα στην όλη κατηγορία. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη, σε θέλουμε πάντα δίπλα μας. Και γιατί όχι να μην πάμε και σε εθνική κατηγορία. Σημαντικοί άνθρωποι που βοήθησαν όλα αυτά τα χρόνια είναι τα τελευταία χρόνια μαζί μας ο Αντώνης ο Νικοπολίδης, ο οποίος εμπιστεύτηκε τα παιδιά του στο σύλλογό μας. Ο Γιαννάκης ο μεγάλος του, ο γιος, ξέρεις θα το αναφέρω προηγουμένως, είναι από τις μεγάλες μας επιτυχίες.
Είναι στον Ολυμπιακό, ήταν στα πρόθυρα της πρώτης ομάδας, σήμερα είναι και σπουδάζει στην Αμερική και ασχολείται και εξελίσσεται περισσότερο στο ποδόσφαιρο. Τελευταία μαζί μας είναι και ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος. Αντώνη, θα έρθει σε λίγο να μαζί με τον Δημήτρη να δώσετε το κύπελλο και τα μετάλλια στα παιδιά και ένα χαιρετισμό. Το τελευταίο χρόνο μαζί μας είναι και ένας άλλος διεθνής, ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής που πέρασε από τα ελληνικά γήπεδα, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, ένας από τους ήρωες του 2004, με μεγάλη θητεία στις μεγαλύτερες ελληνικές ομάδες. Να μην τα αναφέρω, Δημήτρη μου, έχεις παίξει και στο εξωτερικό. Δημήτρη, ο σύλλογός μας, για τη σημαντική σου προσφορά, για τη βοήθεια στο ελληνικό ποδόσφαιρο, για τη μεγάλη προσφορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και τη συνεργασία σου με το σύλλογό μας, έλα κοντά μας να σου απονείμει μια τιμητική διάκριση. Αντώνη, έλα. Συγχαρητήρια. Νομίζω είναι μια υγιές προσπάθεια αυτή το να έχεις ακαδημία, να ξεκινάς να δημιουργείς από τις μικρές ηλικίες και να φτάνει να έχεις πρώτη ομάδα. Είναι κάτι το πολύ ωραίο. Και νομίζω ότι και άλλες ομάδες θα πρέπει, ειδικά στο εθνικό ποδόσφαιρο, να σας ακολουθήσουν. Συγχαρητήρια στα παιδιά και στον προπονητή και σε εσάς, σε εσάς διοίκηση για την άνοδο. Και πιστεύω ό,τι άλλο επιθυμείτε να το πραγματοποιήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς αυτό που σκοσπόμαστε θα βγάλουμε τον Αχιλέα, Παναγιακό, Ολυμπιακό, Μάντσεστερ Σίτι, Μπαρσελόνα, που θέλεις. Καλά να είναι. Λοιπόν, Αντώνη, ο Αντώνης, όπως σας είπαμε, είναι πολλά χρόνια μαζί μας, είναι από το μεγάλο του το γιο, έχει πολλή θητεία στο Κένταυρο. Είναι ένας άνθρωπος που πάντα ήταν δίπλα μας, μας βοηθούσε με την καλή του συμβουλή. Θα το πάρω γιατί αν συνεχίσει θα μιλάω πολύ ωραία. Του αρέσει να λέει πολλά και εγώ δεν μου αρέσει να ακούω. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές, προπονητές, στη διοίκηση, στο πρόεδρο, γιατί είναι ο μόνος του ουσιαστικά, αυτός που τραβάει όλο το κουμπούλι. Εγώ είμαι... Ναι. Ζητώ συγγνώμη. Είμαι σχεδόν 15 χρόνια εδώ. Ο γιος μου είναι από τα πρώτα, νομίζω, έχει παίξει με πολλά παιδιά που είναι εδώ πέρα. Όντως είναι πραγματικά μια ομάδα πρότυπο στη λειτουργία. Το βασικό για μένα είναι ότι αναδεικνύει ποδοσφαιριστές, ότι τα παιδιά μαθαίνουν σωστά το ποδόσφαιρο. Η Ακαδημία λειτουργεί έτσι όπως εγώ θα ήθελα να είναι μια Ακαδημία. Έτσι, το επίπεδο των προπονητών είναι πάρα πολύ καλό. Η συνέχεια τη βλέπουμε. Μέσα σε αυτό το πρότυπο, οι ποδοσφαιριστές από μικρή ηλικία φτάσαν σήμερα και πανηγυρίζουν ένα πρωτάθλημα. Νομίζω ότι η επιτυχία αυτής της Ακαδημίας, η επιτυχία του Μανώλη θα είναι να συνεχίζει με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια διάθεση, να αναδεικνύει οι ποδοσφαιριστές, να δείχνει αθλητές και εύχομαι μέσα από αυτή τη διαδικασία να βγουν και παιδιά που είχαν παίξει στην εθνική ομάδα. Νομίζω ότι αυτό είναι η φιλοδοξία όλων αυτών που ξεκινούν από μικρή ηλικία. Συγχαρητήρια και πάλι και εύχομαι στη νέα χρονιά ακόμα καλύτερα. Δώστε τον Δημήτρη να δώσετε το κύπελλο και τα μετάλλια στα παιδιά. Όση ώρα εδώ οι πρωταθλητές μας, εδώ οι μεγάλοι άσοι του ελληνικού ποδοσφαίρου θα δώσουν το κύπελλο και τα μετάλλια στα παιδιά. Να σας αναφέρω όλους τους ήρωές μας εδώ, τα παιδιά μας. Με αλφαβητική σειρά, φέτος έπαιξαν 30 περίπου παιδιά στην αντρική ομάδα. Ο Αλβανός ο Τόλης, ο Αρτάνο Ελεζάη, ο Βασιλάκος ο Άρης, ο Δαραμούσκας ο Δημήτρης. Ο Δέτσης ο Πύρης,
ο Ένσα ο Σερίτη, ο Θεοδωρίδης ο Γιώργος, ο Θεοδωρίδης ο Χάρης, μαζί του ο Θανάσης φέτος, ο Καλουτσάς ο Παντελής, ο Κολιός ο Σπύρος, ο Κοντογιάννης ο Αλέξανδρος, ο Πουλιούρης ο Κωνσταντίνος, ο Κουτσουβέλης ο Γιάννης, ο Μανίκας ο Νικόλας, Ματόπουλος Μανώλης, ο Μουρτοπάλας ο Αντώνης, δίνει παρελήνιο στο παιδί σήμερα λίγο διαβάζει, ο Πότσας ο Γιώργος, ο Πότσης ο Αντρέας, χθες πήγε φαντάρος, δεν τον έχουμε μαζί μας σήμερα, ο Δανιέλ ο Μίγκα, ένας από τους τρεις πορκέρο, ο Πιπεράς ο Σπύρος, με τα 20, 22, 25, ούτε θυμάμαι πόσο κολεύανε. Να είσαι καλά, Σπύρο μου. Ο Ρουφαγάλας ο Γιάννης, ο Σκεντέρης ο Γιώργος, ο Σταματόπουλος ο Βασίλης, που είχε και ένα μικρό τραυματισμό, μικρό ως μεγάλο, ένα εγχείρησο παιδί. Το χρόνο το περιμένουμε γρήγορα για τους μικρούς μας. Ο Τσίπουρας ο Παναγιώτης, ο Χαλκιόπουλος ο Χάρης και ο Χρήστος ο Πογιάννης. Και πού το φέτος έκαναν οι μικροί, ο Μανίκας ο Μάξιμος, ο Μεσολόγγις ο Δημήτρης και ο Παπαγεωργίου ο Χρήστος. Αυτά είναι τα παιδιά που είχαν συμμετοχή φέτος στο πρωτάθλημα. Θα ήθελα μην ξεχάσω να παραλείψω κάποιους ανθρώπους που μας βοήθησαν επιπρόσθετα και κάποιες παρουσίες, γιατί έχουμε και εκλογές. Η Ελένη Σακισλή ήταν πάντα δίπλα μας, την ευχαριστούμε. Ο Τάσος ο Δημητρίου, πρώην πρόεδρος του αθλητικού οργανισμού, ένας άνθρωπος ποδοσφαίρου, ενωσιακός προπονητής, άνθρωπος ποδοσφαίρου. Τάσο, ευχαριστούμε. Να μην ξεχάσω τον Θανάση τον Μπέλτσο, άνθρωπος του Κεντάβρου. Βοήθησε τα μάνα. Σε ευχαριστούμε, Θανάση, και σε θέλουμε πάντα δίπλα μας. Να μεταφέρω τους χαιρετισμούς και τις ευχές μας από την Ιωάννα την Κυρίτση, η οποία για λόγους υπηρεσιακούς δεν μπορεί να είναι μαζί μας σήμερα. Ξέχασα κανένα, ο υποψήφιος δήμαρχος πέρασε προηγουμένως, ο Γιάννης ο Πισημίσης. Παιδιά, συγχωρέστε με, δεν είμαι καλός αυτά. Σας εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία και να σας έχουμε δίπλα μας όλους και μετά τις εκλογές. Σας θέλουμε και μετά τις εκλογές. Το Μάριο ξέχασα, συγγνώμη γιατί... Μάρια, συγγνώμη. Ο Μάριος ο Δεσποτήρης πήξε και ποδοσφαιριστής του Κεντάβρου. Είναι από την πρώτη ομάδα που ξεκίνησε. Αν ξέχασα κάποιον, Μάρια, γιατί δεν φωνάζεις. Δεν θυμάμαι για... Τους προπονητές, ναι, άμα δεν πούμε τους προπονητές, τι θα πούμε. Λοιπόν, τους προπονητές μας, τον Γιώργο τον Οικονομόπουλο και τον Σπύρο τον Μόχλα. Δυο παιδιά που βοήθησαν περισσότερο από όσο έδωσαν μια άλλη πνοή, μια άλλη εικόνα στην ομάδα. Σπύρο και Γιώργο. Γιώργο και Σπύρο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μαζί μας θα είναι και του χρόνου. Συμμετείχαν και στην ομάδα του 16 που πήγαν. Συγχαρητήρια σε όλους.